μια διοργάνωση γιορτή της κολύμβησης από την Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Καρδίτσας, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Είναι γνωστό σε όλους ότι η κολύμβηση είναι ένα εξαιρετικό άθλημα που γυμνάζει ολόκληρο το σώμα και αποτελεί επιλογή όλων και περισσότερων που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Είναι επίσης γνωστό ότι μας έχει χαρίσει μεγάλες διακρίσεις σε εθνικό, τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε μικρότερες διοργανώσεις. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε όπως εδώ με αθλητές μικρής ηλικίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στηρίζει έπρακτα και αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με βάση την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός ενώνει, καλλιεργεί τον υγιή ανταγωνισμό και αποτελεί άριστη επιλογή για την νεολαία μας. Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε πάντα τέτοιες προσπάθειες. Τα γαλαγάλια γίνονται προς τιμήν του αδικοχαμένου Κώστα Γαλαγάλα, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της κολύμβησης στην Καρδίτσα. Και κάθε χρόνο προς τιμήν της η Κολυμβητική Ακαδημία, ο ΑΚΑΚ, τιμά αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν τον πρόεδρο της ΑΚΑΚ και μέλος της ΚΟΕ, τον κύριο Δημήτρη Κούμπλια, καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ της Ακαδημίας, τους προπονητές και όλους τους συντελεστές αυτής της διοργάνωσης. Και θέλω να προσκαλέσω όλους τους φίλους του αθλητισμού και του υγρού στίβου να βρίσκονται αυτό το διήμερο στο κολυμβητήριο της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιπεριφέρειο κύριο Κωστή Νούσιο για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που στέκεται αργός αυτούς τους αγώνες. Βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του αθλήματος. Το να έρχονται στην πόλη μας πάνω από 500 παιδιά το διήμερο αυτό να κολυμπήσουν και να δώσουν μια νέα πνοή, βοηθάει επίσης, εκτός από το υγιή ανταγωνισμό, την άθληση, βοηθάει και την μικροοικονομία της περιοχής. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Ο αθλητικός τουρισμός πρέπει να είναι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της πόλης μας. Και σε αυτό η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο κ. Νούσιος, στέκεται δίπλα μας, ο κ. Αγοραστός επίσης, που ευελπιστώ ότι θα είναι και αυτός μαζί μας στους αγώνες. Διοργανώνουμε αυτούς τους αγώνες για πάνω από 18 χρόνια, είναι 20 χρόνια από τότε που έφυγε ο Κώστας Γαλαγάλας από τη ζωή. Λόγω του COVID δεν διοργανώθηκαν δύο φορές τα Γαλαγάλια, όλες οι υπόλοιπες φορές κάθε χρόνο διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας θεσμοθετείται είτε ο αιρινός κύκλος είτε ο χειμερινός κύκλος η έναρξη του κύκλου. Πάντα δηλαδή αυτοί οι αγώνες σηματοδοτούν την έναρξη του ενός από τους δύο κύκλους, του χειμερινού ή του θερινού.